Κύριε Παπαδάκη. Θλίψη, οργή για τη δολοφονία της Κυριακής και για, πολύ περισσότερο για τη στάση της, των αρχών της ελληνικής αστυνομίας και την πολιτική της κυβέρνησης που, και όλων των κυβερνήσεων, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που επί της ουσίας έχει μια ικανότατη αστυνομία, για παράδειγμα την επόμενη μέρα της δολοφονίας, να είναι απόλυτα ετοιμοπόλεμη και με πολλαπλάσιες δυνάμεις έξω από το αστυνομικό τμήμα στη συγκέντρωση των φορέων και των συλλόγων γυναικών, ή είναι απόλυτα ετοιμοπόλεμη να συνοδεύει τις αρχές που θα πάρουν το σπίτι του Κοσμάκη σε πληστηριασμό. Είναι απόλυτα ετοιμοπόλεμη έξω από απεργίες που γίνονται, γιατί δεν φτάνει και θέλουν συλλογική σύμβαση οι εργαζόμενοι που παίρνουν αύξηση 1,27 ευρώ την ημέρα με τις τελευταίες αυξήσεις. Δηλαδή έχουμε αυτή την ετοιμοπόλεμη αστυνομία και την ίδια ώρα αδιάφορη, αδίσταχτη, αναποτελεσματική όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Και εδώ υπάρχει μια συνολικότερη, αν θα το θέλετε, πολιτική που όλα αυτά τα χρόνια υλοποιήθηκε. Τι υπάρχει? Για παράδειγμα, στην Αθήνα υπάρχουν τρεις ξενώνες φιλοξενίας και 8 στους 66 δήμους έχουν συμβουλευτικά κέντρα. Και αν πας εκεί, μπαίνεις σε μια διαδικασία να φέρεις χαρτιά, εξετάσεις, γιατρούς κτλ. Είναι μακριά δηλαδή από την αντίληψη ότι άμεσης βοήθειας και στήριξης αυτών των γυναικών. Και από ένα προσωπικό που, γιατί αυτές, ξέρετε, οι δομές οι περισσότερες λειτουργούν με υποτυπώδη δίκτυα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λειτουργούν εν άνοιξε κλίσε. Και οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου. Δηλαδή οι εργαζόμενοι που ασχολούνται εκεί δεν έχουν την αντίληψη ότι θα συσσωρεύσουν μια πείρα και θα αντιμετωπίσουν με ευθύνη και συνέχεια όλη αυτή την κατάσταση, αλλά είναι περαστική. Όταν είναι συμβασιούχος ο άλλος, πώς θα ανταποκριθεί σε τέτοιες συνθήκες? Τα λέμε αυτά. Άμα είναι μόνιμος, όπως θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Προσέξτε. Μην το βάζετε, γιατί και ο αστυνομικός μόνιμος ήταν. Όχι, δείχνει πολιτική κατεύθυνση. Πώς θέλω να ασχοληθώ με το πρόβλημα με ευθύνη. Πώς θέλω να διαμορφώσω προσωπικό με εμπειρία και συνέχεια για να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα. Αυτό που λέει ο κ. Μαρκόπουλος, οι κρίσεις στο δημόσιο δεν θα πρέπει να γίνονται κατά την άποψή σας? Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια αστυνομία που εγώ με την κοινή λογική βλέπω ότι πρέπει συνέχεια και συνέχεια και να εκπαιδεύεται και να περνάει από κρίση. Βεβαίως και εκπαίδευση χρειάζεται, βεβαίως και προσωπικό χρειάζεται, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε και με το προσανατολισμό, λέμε, της αστυνομίας. Και λέμε ότι πρέπει να διαμορφωθούν. Για κρίσεις ερώτησα. Και για κρίσεις, και αυτό χρειάζεται μια στήριξη και μια εκπαίδευση αυτών των αστυνομικών. Εδώ, για παράδειγμα, χθες τι υπόθηκε? Γιατί οι εκπαιδευμένοι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Όταν υπάρχει, ας πούμε, η αυτεπάγγελτη διαδικασία και στο τηλέφωνο τη ρωτάνε αν έχετε κάνει μήνυση, τι σημαίνει αυτό? Ότι στην πράξη, άμα δεν έχεις κάνει μήνυση, δεν υπάρχει. Ναι, αλλά και να αποπέμπονται, κύριε Παπαδάκη, όταν δεν κάνουν τη δουλειά τους, γιατί κάποιοι συνδικαλιστές. Αφήστε τώρα το μήνυμα. Μην κουνάτε. Μετά κατόπιν εορτή τώρα, μην κουνάτε το δάχτυλο. Μην κουνάτε το δάχτυλο. Υπάρχει μια πολιτική που ασκείται όλα αυτά τα χρόνια. Έχετε κάνει και εξαγγελίες πρόσφατα ο Πρωθυπουργός και πήγε μέχρι και ο Υπουργός στους Αγίους Αναργύρους και με παράτες ανακοίνωσε μέτρα. Και κλαίγεται γι' αυτό πήγε. Και αυτή η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτά χρειάζονται δομές, χρειάζεται στήριξη, και όλα αυτά τα βλέπουν όλες οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κόστος, και γι' αυτό διαμορφώνονται έτσι και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν συνέπειες, υπάρχει μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των κυβερνήσεων που ακολουθούν. Δηλαδή, κύριε Παπαδάκη, τώρα για να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω, εάν τους έδιναν περισσότερα λεφτά ή τους κάνανε περισσότερη εκπαίδευση, εσείς πιστεύετε ότι αυτό το κλίμα διαφορίας που υπάρχει στο δημόσιο θα σπαγε? Δηλαδή το θέμα είναι ένα κλίμα διαφορίας. Εδώ είναι σας παρετημένοι τύποι, δίνουν αυτή την εικόνα. Αλλού υπάρχει ζήλος. Αλλού σε άλλες υπάρχει ζήλος. Υπάρχει ζήλος στις απεργίες. Υπάρχει ζήλος σε τέτοιες. Όχι, μην λέτε μόνο για τις απεργίες. Γιατί ας πούμε η αντιτρομοκρατική ή η ασφάλεια που εξιχνιάζει μέσα σε μια εβδομάδα πολύ δύσκολα εγκλήματα. Εκεί τα παιδιά δουλεύουν. Βεβαίως. Γιατί αυτή η αστυνομία δουλεύει και η άλλη αστυνομία παρατάει τις γυναίκες και τις σκοτώνουν? Κατά βάση δεν είναι ο προσανατολισμός στην αντιμετώπιση του εγκλήματος σε αυτά τα ζητήματα που θα έπρεπε η αστυνομία να έχει και προσωπικό, να έχει και στήριξη, αλλά αντίθετα γίνεται σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό το ζήτημα βάζουμε, που είναι πολιτικό, που είναι κατευθύνσεων, που είναι αντίληψης. Κύριε Παπαδάκη.
Ναι, καταρχάς υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με το γεγονός ότι ακόμα ψάχνουμε ποια είναι τα αυθεντικά μετά από ένα χρόνο. Ποια είναι τα αυθεντικά ηχογραφημένα, αναζητούνται τα χώματα σε ιδιόκριτο οικόπεδο μετά από ένα χρόνο. Όλα αυτά δείχνουν ακριβώς, πιστεύουμε, και ευθύνες συγκάλυψης για όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Και βεβαίως ο μεγαλύτερος σύμμαχος στη συγκάλυψη και της κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί έχουν και αυτές τις δικές τους ευθύνες που υλοποίησαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακριβώς το άρθρο 86 και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που μόνο το ΚΚΕ είχε ζητήσει την κατάργησή του και όλα τα άλλα κόμματα είχαν αρνηθεί. Άρα λοιπόν υπάρχει πολιτική κόστος ωφέλους που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση σήμερα και στο έγκλημα το προδιαγραμμένο στα Τέμπη, και θέλουμε να κάνουμε τελευταία κουβέντα. Από την Τρίτη το απόγευμα το ΚΚΕ έχει κάνει καταγγελία ότι η κυβέρνηση έχει μεταφέρει βλήματα και πολεμικό υλικό λευκού φωσφόρου από την Τσεχία προς την Ουκρανία. Αν βάλετε στο Google τι σημαίνει λευκός φωσφόρος και τι θανάτους προκαλεί, μιλάμε για μαζική δολοφονία και ταυτόχρονα και εγκάβματα που φτάνουν μέχρι το κόκαλο, το διαβάσαμε, σηκώνεται η τρίχα. Κύριε Παπαδάκη, το διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Το έχει πρώτο θέμα η Εφημερίδα των Συνταχτών σήμερα. Είναι και πάρα το έχει πολύ σοβαρό. Πρέπει να τοποθετηθεί η κυβέρνηση.